Θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως την πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, την κυρία Άννα Δασκαλάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Δασκαλάκη. Καλώς ορίσατε στην ΚΡΗΤΗ TV. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή χθες τον κύριο Τσιάρα αλλά και τον κύριο Στρατάκο να αναφέρονται στα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Όπως καταλαβαίνετε, η αγωνία των κτηνοτρόφων είναι τι θα γίνει στο ενδεχόμενο που υπάρξει μια καταστροφή στο ζωικό τους κεφάλαιο και το πότε θα μπορούν να ξεκινήσουν τις σφαγές των ζώων. Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όπου είναι σε εξέλιξη και πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις. Έτσι ακριβώς. Είναι πολλά τα δεδομένα. Καταρχήν να πούμε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε και ήρθε από εκεί που δεν το περιμέναμε, αλλά έχει αντιδράσει όλος ο μηχανισμός. Είδατε, ήρθε ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Στρατάκος, ήρθαν υπηρεσιακοί από το Υπουργείο, ο Περιφερειάρχης, θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, ο κύριος Τζεδάκης. Όλοι ήταν εκεί. Οι κτηνίατροι τώρα του νησιού, δεν μπορώ να πω κάτι, οι λίγοι κτηνίατροι, 17 κτηνίατροι της ΔΑΟΚ σε όλη την Κρήτη, δίνουν μάχη. Όλοι είμαστε... Προσπαθούμε έτσι να βάλουμε πλάτη, να συνεργαστούμε. Χάρηκα που άκουσα τη λέξη συνεργασία και από τους κτηνοτρόφους για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Στην Κρήτη είναι η εποχή της μεγαλύτερης κατανάλωσης. Ακριβώς, γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι μεγάλες οι απαιτήσεις της αγοράς σε κρέας. Αλλά θα πρέπει τώρα όλοι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό το δύσκολο διάστημα, να συνεργαστούμε και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των κτηνιάτρων, να κάνουμε ό,τι προβλέπεται για να μην μεταδοθεί η ασθένεια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν πληροφορίες, βεβαίως ανεπιβεβαίωτες, και το υπογραμμίζω αυτό για να μην υπάρξει παρεξήγηση, ότι σε άλλες αγορές της χώρας συνεχίζονται οι εισαγωγές ζώων από βαλκανικές χώρες και ανάμεσά τους και η Ρουμανία. Είναι μια πληροφορία που έτσι συζητιέται αρκετά το τελευταίο διάστημα. Καταρχήν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είστε βεβαίως γεωπόνος, είστε όμως η πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ και έχετε μια στενή ενημέρωση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Υπάρχει το ενδεχόμενο τα σφαγεία να μπορούν να λειτουργήσουν εφόσον οι έλεγχοι των κτηνιάτρων δώσουν το πράσινο φως σε κτηνοτρόφους που θέλουν να προχωρήσουν στο σφάξιμο των ζώων τους? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, υπήρχε μία απαγόρευση μετακίνησης για σφαγή μέχρι τις 4 του μήνα, η οποία σήμερα παρατάθηκε μέχρι τις 9 Αυγούστου. Επομένως, επαναλαμβάνω ότι αν υπάρξει συνεργασία και τήρηση των κανόνων και δεν υπάρχουν άλλα κρούσματα, οι υπηρεσίες θα δουν και θα λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Ακούσαμε τον κύριο Στρατάκο χθες και τον κύριο Αρναουτάκη να κάνουν μία έκκληση προτροπής στους κτηνοτρόφους της Κρήτης, κυρία Δασκαλάκη, ότι αν εντοπίσουν κάτι περίεργο στα κοπάδια τους, να ενημερώσουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειακών ενωτήτων. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η διαδικασία μετά? Γιατί στην Ελλάδα του 2024 έχουμε δει με πολύ αργούς ρυθμούς να έρχονται οι αποζημιώσεις και για άλλες αντίστοιχες καταστροφές, είτε φυσικές είτε καταστροφές που αφορούν το ζωικό και το φυτικό κεφάλαιο. Κοιτάξτε, πάντα η κουβέντα είναι, δηλαδή σε αυτή τη φάση οι κτηνοτρόφοι θα αποζημιωθούν. Αυτό, δηλαδή έχουν ελιφθεί, πρέπει να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Μην μιλήσουμε μόνο για τα χρήματα. Μιλάμε για την κτηνοτροφία της Κρήτης. Βεβαίως. Μιλάμε για ένα τομέα της οικονομίας, ο οποίος είναι από τους κυριότερους για την αγροτική μας ανάπτυξη, την αγροτική μας παραγωγή. Πρέπει λοιπόν αυτό το ζωικό μας κεφάλαιο πρώτα να δούμε πώς θα το προστατεύσουμε. Έχουν ληφθεί, σύμφωνα με αυτά που είπε και ο κύριος Τσιάρας και ο κύριος Στρατάκος, το τόνισε χθες, πρέπει να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες. Έχουν γίνει διάφορες ενέργειες για να εξασφαλιστούν και οι επιδοτήσεις, ότι θα συνεχιστούν ακόμη και σε περιπτώσεις θανατώσεων, ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις, ότι θα μπουν αργότερα, θα μπουν τα προγράμματα, όπως βγήκε για τη Θεσσαλία, προγράμματα χρηματοδοτικά για την ανασύσταση των κοπαδιών. Όλο αυτό είναι σε εξέλιξη και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να σταματήσουμε τη μετάδοση της νόσου. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη, να αποδεχτούμε και να δούμε ο ένας τον άλλο χωρίς καχυποψία. Να μην προσπαθήσουμε να κρύψουμε το πρόβλημα, γιατί είναι τόσο εύκολη μετάδοση της ασθένειας που κινδυνεύει η κτηνοτροφία της κρίσης. Σας λέω, είναι κάτι, η ζημιά θα είναι ανυπολόγιστη. Ο κύριος Αρναουτάκης είχε μια επικοινωνία χθες, το είπε και στην σύσκεψη, νομίζω ότι συμμετείχατε και εσείς, με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος του είπε ότι πρέπει να ακολουθηθεί και στην Κρήτη κατά γράμμα όλο αυτό το οποίο ακολουθήθηκε στην Θεσσαλία. Αυτό είναι αρκετό, κυρία Δασκαλάκη, γιατί εμείς έχουμε και την ιδιαιτερότητα ότι είμαστε νησί. Έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι είμαστε νησί και δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει εδώ πέρα η νόσος. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε, γιατί αφορά την υποστελέχωση των υπηρεσιών και η λίγη κτηνίατροι της χώρας που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχουν λιπέστατοι έλεγχοι όσον αφορά τις νησιωτικές περιοχές και λόγω των ελλείψεων. Σε όλες μας, σε όλη την Ελλάδα, κοιτάξτε. Και απλά όμως να πούμε ότι κινήθηκε γρήγορα ο μηχανισμός. Δηλαδή βρέθηκαν, η χνηλάτιση προχωράει γρήγορα. Βρέθηκαν όλες και ελέγχθηκαν όλες οι μονάδες από τις οποίες πέρασε το συγκεκριμένο φορτίο. Βλέπετε ότι και σήμερα στην Ηλία, χθες στη Ροδόπη μαζί με εμάς, είναι. Οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα δουλεύουν εντατικά. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρωτόκολλο για τέτοιες περιπτώσεις, το οποίο είχε, τα σχέδια όλα αυτά είχαν επικαιροποιηθεί. Αν τα ακολουθήσουμε, θα μπορέσουμε, πιστεύω, να το αντιμετωπίσουμε. Είναι για όλους πρωτόγνωρο. Σε τέτοια είναι η πρώτη φορά που έχουμε την ασθένεια στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο προκαλεί ένα προβληματισμό. Και ξέρετε γιατί. Η πανόλη είναι μια άκρος θανατηφόρα ασθένεια για τα ζώα και να το επαναλάβουμε ότι αφορά τα ζώα και όχι τον άνθρωπο. Δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος από την πανόλη. Όμως, σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρξει καταστροφή στο ζωικό κεφάλαιο μιας περιοχής, έχει αμέσως αντίκτυπο και στην καθημερινότητα αλλά και στη διατροφική αλυσίδα του ίδιου του ανθρώπου. Έτσι, να πούμε λοιπόν ότι δεν αφορά, είναι μία ζωονόσος καθαρά, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Πρέπει οι κτηνοτρόφοι να προσέξουν, να ακολουθήσουν τις οδηγίες, να προσέξουν τα κοπάδια τους, να συνεργαστούν και να μην υπάρξει, όπως ξαναλέω, να μην κρύψουμε τίποτα και να μην υπάρξει καχυποψία και να το βρούμε μετά το πρόβλημα μεγενθυμένο μπροστά μας. Έχουν κινηθεί όλοι οι μηχανισμοί που πρέπει και κινήθηκαν ταχύτατα, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όλοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Πρέπει λοιπόν όλοι να συνεργαστούμε. Πρέπει να μην κάνουμε εκτόσεις στις διαδικασίες. Να μην δείξουμε τον κακό μας σε αυτό, να μην παρακούσουμε οδηγίες όπως συνηθίζουμε, να μην το πάρουμε ελαφρά, δηλαδή πρέπει, γιατί είμαστε και στην Κρήτη και πολλές φορές καθένας ξέρει καλύτερα από όλους τους άλλους. Έτσι δεν είναι αυτό? Δηλαδή, να δούμε λίγο. Όπως επίσης έχουμε ιδιαίτερες συνθήκες στην κτηνοτροφία και πρέπει και εμείς οι ίδιοι με αυτά που μας λένε τις οδηγίες των κτηνιάτρων να δούμε αν κάπου παραπάνω μπορούμε να προσέξουμε. Δηλαδή, αν φύγανε ζώα από μονάδες για να πάνε σε άλλες, έστω και λίγα, 1-2 ζώα, να το πούμε για να παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Δεν είναι και εγώ έδωσα ένα ζώο εκεί. Έχουμε τώρα, είδαμε μέσα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μην μιλήσουμε για τις συνήθειές μας και μέσα από τους γάμους και τις κοινωνικές εκδηλώσεις που πολλές φορές ζώα χαρίζονται. Πρέπει όλα να τα δούμε και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και να σας λέω, επειδή κάθε περιοχή έχει ιδιαίτερες συνήθειες, να τις δούμε αυτές και να προσέξουμε. Οι κανόνες τους ακολουθούμε και ακριβώς έχουμε. Οι κτηνίατροι δίνουν όλες τις οδηγίες και έχουν στηθεί τα κέντρα αναφοράς. Θα ακούσουμε τώρα πολλές λέξεις στους κανόνες ασφάλειας, τα κέντρα αναφοράς. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να δούνε πώς θα ακολουθήσουν όλα τα μέτρα για τις απολυμάνσεις που πρέπει να κάνουν και όλους τους κανόνες που πρέπει να τηρούν. Ό,τι αφορά τις ζωοτροφές, επειδή αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ για τις ζωοτροφές, είναι η ΔΑΟΚ επίσης με τους επόπτες ζωοτροφών. Θα σταλεί, μιλήσαμε και με το Υπουργείο, με τον υπεύθυνο διευθυντή του Υπουργείου και θα στείλει περαιτέρω ενημέρωση τη Δευτέρα. Ναι. Επίσης, ό,τι αφορά τα τυροκομεία, ο ΕΦΕΤ είναι ήδη σε επικοινωνία και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα προϊόντα και ό,τι κυκλοφορήσει και το γάλα και το τυρί είναι ασφαλή. Ο κόσμος δηλαδή μην φοβηθεί, μην αρχίσουμε αυτά που ξέρουμε ότι όχι, εγώ φοβάμαι. Ό,τι κυκλοφορεί είναι ασφαλές. Η έλεγχη, δηλαδή υπάρχει ένας έλεγχος της αγοράς σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια αυτός ο έλεγχος μας δείχνει και την και όλη την αλυσίδα παραγωγής, όπως είπατε. Κατανοητό. Δεν είναι μόνο κτηνοτρόφος. Δεν θέλουμε. Η αρρώστια μπορεί να θέλει φτώχεια. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό, και γι' αυτό το λόγο, και επειδή έχει επιπτώσει ακριβώς στην αγροδιατροφή, σε άλλους τομείς της οικονομίας, πρέπει να το προλάβουμε και να συνεργαστούμε όλοι, να δείξουμε τον καλό μας εαυτό. Η κριτική δεν παρακούμε μόνο οδηγίες, ξέρουμε και να συνεργαζόμαστε. Εφόσον ξεκινήσαμε καλά και μέσω από την ειχνηλάτιση βρέθηκαν έτσι και εντοπίστηκαν τα κρούσματα, ας προσπαθήσουμε και εμείς όπου έχουμε υποψίες να συνεργαστούμε με τους κτηνιάτρους για να προλάβουμε τα χειρότερα. Μάλιστα. Κυρία Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά.